Η Ρωσία βομβάρδισε για άλλη μια φορά αμυντικές θέσεις στο Εντλέμπ, στη πιο μπάρο, το καπνισμένη πόλη της εμπόλεμης ζώνης, εξοπλισμένη από τον τουρκικό στρατό και μισθοφόρους. Αφού η Τουρκία απέτρεψε για άλλη μια φορά τη λειτουργία του ρωσικού Συριακού στρατού για την εκένωση αμάχων από το Εντλίμπ, οι ρωσικές πολεμικές δυνάμεις ξεκίνησαν μια σειρά ισχυρών αεροπορικών επιθέσεων στις θέσεις Τούρκων μισθοφόρων στην περιοχή. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, οι μαχητέ βομβιστές SU Sa στα ρωσικά, 34, επιχείρησαν στι θέσει τζιχαντιστών με αποτέλεσμα να καταστραφεί ένα μαχητικό αρχηγείο, αρκετέ οχυρωμένε περιοχέ και εξοπλισμό τζιχαντιστών. Η σημερινή αεροπορική επίθεση προ το στόχο των μαχητών του Ιντλεμπ πραγματοποιήθηκε από ένα μαχητικό βομβαρδιστικό αεροσκάφο ΣΑ-34 των Ρωσικών Πολεμικών Δυνάμεων. Επιπλέον, η Ιρανική αναγνώριση UAV Ambabil πέταγε στον ουρανό του Ιντλεμπ, δίδοντα πληροφορίε. Πρέ... Πρέπει να σημειωθεί ότι στο παρόν Χάρη στι επιχειρήσει Ρωσικών πολεμικών δυνάμεων, ο Συριακό στρατό κατάφερε να ανακτήσει τα εδάφη στην επαρχία του Εντλέρ. Ενώ κρίνοντα από την παρουσία τριών μεγάλων ρωσικών αποβατικών πλοίων στην Ανατολική Μεσόγειο, Ρώσοι και Σύριοι προετοιμάζουν ισχυρή επιθετική επιχείρηση στο βορρά και βορειοδυτικό τμήμα, αν και δεν υπάρχουν επίσημε δηλώσει από το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνα, ανέφερε Ρώσος Αμυντικό Αναλυτή. Ο Πούτιν έχει αποφασίσει να δώσει πίσω στην κυβέρνηση άσα τη χώρα, γι' αυτό σε συνεργασία με το Ιράν και την ΣΥΙΤΗ, η Λιβανέζικη Ενωπλή Οργάνωση Χασμολάχ, συνέβαλαν τα μέγιστα και συνεχίζουν με τωρινά εμπόδια την Τουρκία και τι Ηνωμένε Πολιτείε. Το σα 34 ανήκει στη νέα γενιά αεροσκαφών, τη λεγόμενη 4-SIN, και είναι εξοπλισμένο με την τελευταία λέξη τη τεχνολογία. Τα υπτάμενα άρματα μάχη, όπω ανεπίσημα ονομάζονται, τα σα ή υπερασπιστές σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του ΝΑΤΟ αντικαθιστούν τα παλιά βομβαρδιστικά της πολεμικής αεροπορίας Ρωσίας. Τα ΣΑ 34 είναι το πρώτο στον κόσμο αεροσκάφο το θάλαμο το οποίο υπάρχει καφέ, τσάι και το πληρωμα έχει τη δυνατότητα για ύπνο. Μπορεί να πετάει 24 ώρες το 24 ώρο. Το ΣΑ34 δεν είναι απλώς ένα εξειδικευμένο αεροσκάφο, αλλά ένα σύγχρονο πολύ λειτουργικό ένα αέριο Το βασικό πλεονέκτημά του είναι το ραντάρ του, το οποίο επιτρέπει τον εντοπισμό στόχων σε πολύ μεγαλύτερη απόσταση, αλλά και να χτυπάμε μεγαλύτερη ακρίβεια. Το ΣΑ34 Μπορεί να δραστηριοποιείται σε μεγαλύτερε αποστάσει από τη βάση και υπολογίζοντα τη δυνατότητα να αφοδιασμούει πτήση, η ωφέλιμη απόστασή του αυξάνεται κατά δύο φορέ. Το αεροσκάφο έχει πολύ μεγαλύτερε δυνατότητε χρήση όπλων ακριβία και πέραν αυτού είναι περισσότερο βιώσιμο στη μάχη, χάρη στη θωράκιση των ζωτική σημασία εξαρτημάτων του.